Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε λάβει κάποια συγκεκριμένη αναφορά. Σίγουρα να γνωρίζουν οι πολίτες ότι όπου γίνονται τεχνικά έργα, που σημαίνει δηλαδή καταστροφή των χώρων που δραστηριοποιούνται εκεί, τα ποντίκια όπως θεάτια, έτσι, χώροι που μπορούν να κρυφτούν και να κάνουν τις φωλιές τους, αυτά βγαίνουν στην, πλέον μετά στους δρόμους και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αναφορά. Φαντάζομαι ότι είναι αξιόπιστο το ρεπορτάζ που αναφέρει ότι είδαν και φωτογράφησαν. Εμείς ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δεν έχουμε την αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Δήμου πιο πολύ για να καθαρίσει και να κάνει μέτρα εξυγένσης στα φρεάτες, στους χώρους. Όμως, στο προηγούμενο διάστημα, μετά από αναφορά και από τον κύριο Περιφερειάρχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη δράση στα δύο αωράκια, στον καταβλισμό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι ένας ανοιχτός χώρος που διαβιούν κάποιοι συνάνθρωποι μας και μπορεί από εκεί να υπάρξει και μια αιστεία. Το λήξαμε, δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα ούτε εκεί. Και μένει αν ο κάθε πολίτης βρίσκει κάτι που είναι εν δυνάμει αιστεία, να ενημερώνει το Δήμο. Εμείς για να μας ενημερώσει δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε, δηλαδή αυτό ήταν κατ' εξαίρεση αυτό το έργο που κάναμε. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε συνεργεία, ούτε τη δυνατότητα να κάνουμε δράσεις. Μάλιστα. Υπεύθυνος, λέτε, ο Δήμος, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δράσεις μειοκτονίας, δεν έχετε κάποια άλλη αναφορά σαν Διεύθυνση Υγείας. Αναφορικά με τις κατσαρίδες, γιατί υπάρχουν και αυτά τα μεγάλα τα έντομα, και μάλιστα αυτά με τα φτερά, οι κόκκινες οι κατσαρίδες. Τώρα εντάξει, κάποιοι θα ανατριχιάζουν ακούγοντάς το, αλλά είναι ένα θέμα που πολύ συχνά το βλέπουμε στις γειτονιές, στις αυλές των σπιτιών μας, στα μπαλκόνια μας, και μιλάμε για εκείνες τις μεγάλες τις κατσαρίδες που στη Λάρισα μάλιστα τις έχουν ονομάσει κατσαρίδες Σβαρτζενέγκερ. Ναι, ναι. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Είναι ένα πρόβλημα. Πάλι όμως θέλω να πω ότι εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα της καταπολέμησης. Δηλαδή, δεν έχουμε αρμοδιότητα να κάνουμε δράσεις απεντόμως και μοκτονίες. Γνωρίζετε ότι κάνουμε. Μα αφού είσαστε η διεύθυνση, μισό λεπτό, μα αφού είσαστε η Διεύθυνση Υγείας, δεν πρέπει να ενημερώνεστε για το τι γίνεται? Ενημέρωση, ναι. Είπα ότι υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει πρόβλημα, υπήρξε και στη Λάρισα, το βιώνουμε στα σπίτια μας, στις αυλές μας. Υπάρχουν αναφορές και σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που εκεί που έχουν τα απορρίμματα, που έχουν τα λάδια, που έχουν δηλαδή τροφές. Έχουμε τέτοιες αναφορές, τα ελέγχουμε, αλλά είμαστε ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι και πολύ επίκαιρο το τελευταίο διάστημα. Είμαστε ελεγκτικός μηχανισμός και δεν είμαστε η υπηρεσία που θα κάνει δράσεις απεντόμως. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν το εξής. Έρχομαι εγώ και σας λέω ότι σε εκείνους τους χώρους όπου εναποτίθενται σκουπίδια, εκεί όπου είναι η κάδη που δεν προλαβαίνει το μηχάνημα του Δήμου να τους πλένει, εκεί όπου εγώ δεν διαχειρίζομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμα και έτσι να σας το θέσω τα σκουπίδια μου, βλέπω ότι υπάρχουν και ποντίκια, βλέπω ότι υπάρχουν και κατσαρίδες. Εγώ επίσης βλέπω ως δημότης ότι βγαίνουν τροκτικά ή βγαίνουν κατσαρίδες από τα φρεάτια, τα οποία είναι κοντά στο δικό μου το σπίτι. Ενημερώνω το Δήμο, εσείς, ή ενημερώνω εσάς? Εσείς από τη δική σας την πλευρά θα περάσετε να κάνετε έλεγχο και να τους υποδείξετε ότι πρέπει να κάνουν ένα καθαρισμό, ότι πρέπει να πολυμάνουν, ότι πρέπει να ρίξουν φάρμακο? Και σε περίπτωση που δεν γίνει και εντός πόσου διαστήματος εσείς από τη δική σας την πλευρά μπορείτε να παρέμβετε, επιβάλλοντας ακόμα και κυρώσεις, για να το προχωρήσω? Ακριβώς έτσι το είπατε, ακριβώς όπως είναι η διαδικασία. Αν ένας πολίτης έρθει σε εμάς και μας αναφέρει μια ανθυγιεινή αιστεία, π.χ. από ποντίκια και από κατσαρίδες, οι επόπτες υγείας, δημόσιας υγείας, θα πάνε, θα κάνουν την αυτοψία τους, θα δούνε το αίτιο, ότι δηλαδή, ας πάμε ένα παράδειγμα, ένα τυχαίο, ότι ο τάδε επιχειρηματίας εξαιτίας του ότι δεν μαζεύει τακτικά τα σκουπίδια, δεν έχει καθαρίσει, δεν έχει εξυγειάνει, αποτελεί αιστεία, θα κάνουμε έγγραφη απάντηση και θα του λέμε ποια είναι τα μέτρα εξυγείανσης. Μάλιστα οφείλει και αυτός να κάνει, είναι μέσα στην νομοθετική απέτηση η κάθε επιχείρηση οικονομικού ενδιαφέροντος να κάνει, να έχει φάκελο απεντόμως στην οκτονία, να το πω έτσι πιο απλά, να κάνει δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα δράσης. Αν χρειαστεί, ενημερώνουμε συναρμόδιους φορείς, όπως και παράδειγμα ο Δήμος
αν είναι όπως λέτε αυτά φρεάτια ή οτιδήποτε. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ πέρασα χθες από ένα σημείο που είχα δουλειά εκεί στο Ατσαλένιο στην Καλλιπόλεως και είδα μέσα σε ένα χώρο να είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να τον φωτογραφίσω, με απορρίμματα, με διάφορα. Εκεί είναι μια εστία μόλυνσης. Εκεί, με συγχωρείτε, αλλά αν έχει την ευθύνη ο Δήμος και δεν τα έχει καθαρίσει ο Δήμος, εσείς παρεμβαίνετε και τραβάτε το αυτί το Δήμο. Δεν με νοιάζει εμένα το διαδικαστικό και το ευγενικό και το υπηρεσιακό. Εμένα με νοιάζει άμεσα να βρω λύση. Αν σύμφωνα με τις συστάσεις μας και το εύλογο χρονικό διάστημα που δώσουμε συμμόρφωσης, αυτό δεν γίνει, η δεύτερη αυτοψία δεν είναι. Αυτοψία είναι μήνυση και παραπομπή του υπέτειου, όποιος κάνει αυτός, το γνωρίζετε. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δεν αηδεύει αυτιά, έχει δείξει δείγματα γραφής, έχει κλείσει επιχειρήσεις, έχει κάνει μηνύσεις ακόμα και σε δημάρχους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέτε πιθανόν δεν έχει τύχει της προσοχής των υπηρεσιών μας. Δεν μπορούμε να είμαστε πάνω από κάθε αντιγυναιστία. Είναι σε όλες τις φορές. Είμαστε λιγοστοί. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Ενότητας του Ηρακλείου, που είναι και η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία, έχει 10 υπόπτες. Βάλτε, αυτή τη στιγμή τρέχουν Χερσόνησο, Μάλια, όλες αυτές τις τουριστικές περιοχές, με πόσα ξενοδοχεία, με πόσες ακτές κολύμβησης, με πόσα κολυμβητήρια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν δεν ενημερωθούμε, οι πολίτες λοιπόν πρέπει να καταλάβουν αυτό που λέτε κι εσείς, ότι να μας αναφέρουν αυτό δεν είναι κακοπροαίρετο, δεν είναι ρουφιανιά, δεν είναι, πώς να το πω, είναι ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να δοθεί λύση. Αν όντως δεν δοθεί λύση με την αρχική μας σύσταση, αν είναι κάτι που είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και με την πρώτη αυτοψία οδηγούμε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Οφείλω να πω ότι από την εμπειρία που έχω στο παρελθόν υπάρχουν αναδιαστήματα και κάποιοι συμπολίτες μας και κάποιες επιχειρήσεις, λιγοστές ευτυχώς, που δεν εξηγαίνουν το χώρο τους. Δηλαδή, μετά που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του σερβιρίσματος, όλων αυτών των διαδικασιών, δεν απομακρύνουν όσο οφείλουν τα απορρίμματα. Ή κάποιοι συμπολίτες μας έχουν την τάση να συλλέγουν, να μαζεύουν, να κάνουν, να δείχνουν. Αυτά αναδιαστήματα μαζί με και με τη συμβολή του εισαγγελέα και με την αστυνομικές αρχές, γιατί δεν μπορούμε να πούμε σε δύο χώρους. Πάμε, ο Δήμος ως καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία και νομοθετικά τα μαζεύει, χρεώνει βέβαια τον ιδιοκτήτη αν μιλάμε για ιδιώτη, και έτσι εξηγιώνουμε τις εστίες αυτές που αναδιαστήματα είναι μια εστία κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Τα ανακλαστικά μας είναι καλά, κύριε Δουλειαράκη. Ξαναλέω, παρά την υποστελέχωση, παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και για τη μετακίνησή μας, να μην τα ξαναπώ, γιατί ξαναλέω, έχετε την ευγενή έτσι, και δεν το θίγεται με αυτό το θέμα που μας έχει όλους στεναχωρήσει και πικράνει που έγινε στην Αθήνα. Παρά τα αυτά, οι επόπτες δημόσιας υγείας είναι δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους πολίτες. Βάζουν τα αρχήματά τους, μετακινούνται πάνω από εδώ, από εκεί και να εξηγιάνουν όλες τις αιστείες, όλα τα προβλήματα. Να μην κινδυνεύει η δημόσια υγεία και αυτό το πρόβλημα που κάποιοι συνειδητά είτε από αμέλεια κάνουν δημιουργώντας ανθυγιεινές αιστείες, το καυτηριάζουμε είτε νομοθετικά είτε με παρεμβάσεις, με συμβουλές πώς να εξηγιαθεί ο χώρος άμεσα.